υπέροχη Τόνια Σωτηροπούλου. Τόνια! Από εδώ! Γεια σου και χρόνια πολλά! Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε μια γεύση να μου πεις. Εσύ, με το δικό σου γούστο. Ναι. Ένα κορίτσι έτσι νέο και ωραίο της ηλικίας σου. Τι θα διάλεγε να φορέσει. Τι θα διάλεγα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ρολόγια της Πολυφωλή. Για να δω. Φοράς. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, ναι. Οι τσάντες, πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι για όλες τις ηλικίες. Με έναν περίεργο τρόπο, το οτιδήποτε, οποιαδήποτε επιλογή κάνει για όλες τις ηλικίες. Αυτό έχουν αλήθεια. Καταφέρει. Και για όλα τα γούστα. Ισχύει αυτό. Και, ναι. Και φυσικά αυτό το βραχιόλι. Θα μου μιλήσεις γι' αυτό. Για έλα να μου μιλήσει λίγο γι' αυτό. Τι είναι ακριβώς αυτό που φοράς. Λοιπόν, είναι μια συνεργασία της Πολυφωλή, το συγκεκριμένο βραχιόλι, με την I Live For Me, που είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά του καρκίνου. Με έφερε σε επαφή με τη Πολυφωλή ο κύριος Νίκος Μεταξωτός. Τα έσοδα θα πάνε στο I Live For Me κατά του καρκίνου. Και πού μπορεί να βρει κανείς το βραχιόλι αυτό? Και υπάρχει και σε άλλα χρώματα ή είναι το συγκεκριμένο? Όχι, όπως είναι το βλέπω. Συγκεκριμένο βραχιόλι και νομίζω είναι διαθέσιμα μόνο 1000. Είναι... Α, μόνο 1000. Ναι. Οπότε όποιος προλάβει μπορεί να το πάρει και να βοηθήσει βεβαίως με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά. Και έχουμε ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Πάει πάρα πολύ καλά σε πωλήσεις. Ζητάμε τη στήριξη του κόσμου γιατί είναι για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό. Και μπορεί να το βρει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Πολυφωλή και online. Εσύ τώρα για πες μου λίγο. Πού βρίσκεσαι? Εγώ πηγαίνω έρχομαι. Το σπίτι σου πού είναι, σε αυτή τη χώρα ή σε άλλη? Δεν ξέρω, είναι παντού. Παντού. Θέλω να πω ότι, okay, έχω δύο βάσεις. Στο Λονδίνο, περνάω αρκετό χρόνο στην Αθήνα, τον τελευταίο καιρό. Είσαι εδώ, το χειμώνα. Το καλοκαίρι σε είδαμε, ευχαριστήθηκες μπάνια. Όπως και όλοι μας. Πού να βρούμε καλύτερα από την Ελλάδα. Τώρα το χειμώνα δεν ξέρω πού βρίσκεσαι. Δεν σε βλέπω στην Αθήνα. Νομίζω όχι. Όχι, πηγαίνω έρχομαι. Περνάω αρκετό χρόνο εδώ, η αλήθεια είναι. Και πηγαίνω έξω όταν χρειάζεται να δουλέψω. Όταν κάνω κάποια οντισιόν ή κάποια ταινία. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή και είμαι στην Ελλάδα, πέραν αυτή με τη Πολυφωλή και το I Live For Me. Έχω ξεκινήσει με τον μάνατζερ μου, ο οποίος έχει μια εταιρεία που λέγεται CLY Communications στο Βερολίνο. Ανοίξαμε μια θηγατρική εταιρεία στην Αθήνα. Ανοίξατε, είσαστε συνέταιροι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Όχι, πες μου, τι είναι αυτή η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ μεγάλα brands και διοργανώνει πάρα πολύ μεγάλα events, όπως τα GQ Awards στο Βερολίνο. Και προμοτάρει ουσιαστικά μεγάλα brands, να μην αναφερθώ. Και κάνω διαφήμιση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ έτσι ώστε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την ελληνική αγορά με χρήματα από απ' έξω ουσιαστικά. Κινείται η αγορά εδώ από την πλευρά που το βλέπεις εσύ? Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της Ελλάδας και πιστεύω ότι ιδίως στην περίοδο της κρίσης μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο αυτό που συμβαίνει και να πετύχουν πολύ μεγάλα πράγματα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει θέληση και πίστη για δουλειά και να μην υπάρχει μιζέρια. Πιστεύω πάρα πολύ στη χώρα μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα και θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Για πες μου τώρα, όσον αφορά το κομμάτι ηθοποιία. Μάλιστα. Έχεις κλείσει κάποια δουλειά, έχεις κάνει κάτι, ετοιμάζεις κάτι? Ωραία, λοιπόν, από πέρσι που σε είχα αφήσει, ναι. Έκανα αρκετά πράγματα. Δούλεψα στο Secret Cinema, που είναι ένα διαδραστικό θέατρο στο Λονδίνο, το οποίο υπάρχει στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα πάρα πολύ περίεργο κόνσεπτ στο οποίο συμμετέχει και ο κόσμος. Ήμουν εκεί 4 μήνες. Είμαι στον Ηρακλή του Brett Ratner. Τι είσαι? Ο Ηρακλής είναι μια ταινία που θα βγει το καλοκαίρι. Ο σκηνοθέτης είναι ο Brett Ratner και παίζει ο Dwayne Johnson, ο Rufus Sewell, ο John Hurt, η Ανδριάννα Λίμα. Και έχω ένα μικρό ρόλο εκεί. Έκανα αυτό. Συμμετείχα σε μια αμερικάνικη σειρά στον πιλότο που λέγεται The Selection και είναι από το σκηνοθέτη του Game of Thrones. Μπα, κάτσε θα σε πω στο Θοδωρή που τα ξέρει καλά αυτά. Κάτσε γιατί τώρα μου τα λες και δεν μπορώ να κάνουμε μεγάλη συζήτηση μαζί. Ενώ θα τον βάλω στο παιχνίδι που είναι τα θέματά του. Ωραία. Να τα πούμε καλύτερα. Πέρασε το νιά μου. Ευχαριστώ. Θοδωριάκου, τι μου λέει εδώ, δεν ξέρω αν τα ξέρεις, δεν ξέρω αν μιλήσατε καθόλου πριν. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Καλώς. Για πες για τη σειρά που μου έλεγε, Τόνια. Καλώς όρισες. Γεια σας πάλι. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι μια σειρά βασισμένη στην τριλογία του Selection, που είναι βιβλία. Είναι μια τριλογία βιβλίων. Είναι κάτι μεταξύ Hunger Games και, Αγώνες, και ναι, το Hunger Games. Game of Thrones. Ναι. Κάναμε τον πιλότο και το πρώτο επεισόδιο.
Ο σκηνοθέτης είναι ο Alex Graves που έχει κάνει κάποια από το Game of Thrones. Και ξεκινάμε πάλι το Φεβρουάριο. Αμερικάνικη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Και πότε ξεκινάει? Να προβάλλεται. Το γύρισμα τώρα, το Φεβρουάριο. Έχουμε κάνει κάποια γυρίσματα, ξεκινάμε πάλι το Φεβρουάριο στη Βουδαπέστη. Στην Ευρώπη θα γυριστεί? Ναι. Καλό αυτό. Καλό. Πώς, μέσω του James Bond, σε είδαν από εκεί ή κάπου αλλού? Όχι, έκανα μία οντισιόν, έτυχε να πάρω το ρόλο, ο οποίος είναι αρκετά περίεργος. Mm-hmm. Γιατί είναι δηλαδή περίεργος, τι? Είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω άλλα ή αν θα με σκοτώσουν μετά από αυτή τη στιγμή. Καλά, αποκλείεται να βλέπουν Ελλάδα τώρα και να ακούνε τι λέμε και να καταλαβαίνουν και τη γλώσσα. Όχι, τέλος πάντων είναι ένας αρκετά σκοτεινός χαρακτήρας. Τέλος πάντων. Τύπου μάγισσα, ας πούμε. Τύπου. Ναι. Τύπου. Ζωντανή. Δεν ξέρω. Ζωντανή, πεθαμένη εκεί, έτσι είναι αυτά. Τα ίδια είναι, μην ανησυχείς. Ανακατεμένος ερχόμενος. Της φαντασίας είναι η σειρά, είναι... Τι είναι? Εν μέρη, ναι, εν μέρη, ναι. Τι είναι αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε άκρη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ας και... μην την πιέσουμε. Τουλάχιστον πες μου, μετά από ένα χρόνο πια που έχει βγει η ταινία του James Bond, σε βοήθησε η παρουσία σου σε αυτήν την ταινία? Έστω και σε αυτό το μικρό ρόλο. Ναι, φυσικά με βοήθησε. Αυτό που κρατάω εγώ στη δική μου δουλειά δεν είναι τόσο το θέμα της προβολής, που φυσικά και αυτό βοηθάει. Αντιλαμβάνομαι ότι συμμετείχα σε μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Αλλά είναι η συναισθηματική εμπειρία που έχω από τον Bond, όπως από κάθε άλλο project που κάνω. Και με βοήθησε στο ότι, ας πούμε, έχω ένα πάρα πολύ καλό ατζέντη αυτή τη στιγμή, άρα έχω κατ' επέκταση καλύτερες προτάσεις για πιο μεγάλες δουλειές. Αλλά ο αγώνας παραμένει ο ίδιος. Όπως δούλευα και περνούσα 5 οντισιών για να πάρω ένα ρόλο, το ίδιο κάνω και τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο καινούριος Bond, μετά από διάφορες αλλαγές που μάθαμε, νομίζω θα σκηνοθετηθεί και πάλι από τον Σαμ Μέντες. Τον σκηνοθέτη δηλαδή που ήταν υπεύθυνος για το Skyfall, βραβευμένος με Όσκαρ κλπ. Εσύ έχεις δεχθεί κρούση ή είσαι μέσα στα πλάνα? Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Μακάρι, μιας και δεν πέθανε ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Δεν ξέρουμε. Όχι, γιατί συνήθως το τρίζω. Συνήθως τους καθαρίζουν. Αλλά δεν θα δείξει, μακάρι. Τόνια μου, εδώ σε ελληνική παραγωγή, σε ταινία εδώ στην Ελλάδα, αν σου γινόταν πρόταση, θα σε ενδιέφερε? Εξαρτάται από την ταινία, αλλά σαφέστατα. Άμα είχα ποτέ την τύχη να συνεργαστώ με έναν από τους Έλληνες σκηνοθέτες που θαυμάζω, όπως είναι ο κύριος Βούλγαρης, που δημιούργησε τη Μικρά Αγγλία. Ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα, τη Μικρά Αγγλία. Είναι η πιο ωραία ταινία που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ωραία ταινία και ευτυχώς έχει πάει και πολύ καλά. Έχει κάνει πάνω από 150.000 εισιτήρια και δεν είχε καθόλου πτώση από την πρώτη στη δεύτερη εβδομάδα. Ισχύει. Είναι σπάνιο. Και θαυμάζω και πάρα πολύ τα παιδιά που είναι στην ηλικία μου και για μένα είναι πρότυπα. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, που τον είμαστε φίλοι πολλά χρόνια τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι υπέροχο αυτό για την ελληνική αγορά. Έχουμε καταπληκτικούς σκηνοθέτες και εκπληκτικά ταλέντα. Οπότε φυσικά και θα ήταν τιμή μου να παίξω σε μια ανάλογη ταινία. Και θα τέριαζε σε αυτή την ταινία, νομίζω. Γιατί έχεις κάτι μιας παλιάς εποχής. Νομίζω θα πήγαινε. Στην τηλεόραση θα έπαιζε? Όχι. 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 Είχες παίξει όμως. Δηλαδή έτυχε να σε βρούμε. Δεν ήμουν εγώ. Σε σύνδεσμο, ναι. Εδώ στον Αλφα. Τώρα Κοκκινόπουλος ήταν. Τι ήταν, δεν θυμάμαι. Είχα κάνει διάφορα. Νομίζω αναφέρεσαι στους αληθινούς έρωτες. Το αυτοτελές. Μπράβο. Ναι. Είχα κάνει. Λοιπόν, τώρα γιατί δεν θα θέλεις να παίξεις τηλεόραση? Στην Ελλάδα μιλάω, γιατί για το εξωτερικό μας είπες. Δεν συναμπάρω την τηλεόραση. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι όταν σου αρέσει κάτι και το κάνεις, φροντίζεις να το κάνεις καλά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατακριτέο ή μπορείς να πεις, α, δεν είναι καλό quality, ας πούμε. Απλά εγώ πιστεύω ότι θα με έκανε να αποκλίνω πολύ από το στόχο τον οποίο θέσει. Που είναι ο κινηματογράφος. Ναι. Και γιατί είναι μεγάλη δέσμευση κιόλας. Δηλαδή το να δουλέψεις για μια σειρά είναι περισσότερη δουλειά και πιο απλωμένη από ό,τι μια ταινία. Ισχύει, κάτι ισχύει. Άλλο που μου έλεγες πριν από μήνες, που είχαμε μιλήσει για το Παρίσι, κάποιο γη. Α, το ξέχασα. Είναι η ταινία που κάνω την επόμενη. Εγώ τα έχω χάσει με τις ταινίες και τις μικρές, τις μεγάλες, τις παραγωγές, τις πιο ανεξάρτητες. Μένω εδώ, μένω εκεί. Αυτό στο Παρίσι τι ήταν? Λοιπόν, τον επόμενο μήνα γυρίζουμε στο Παρίσι μια ταινία που λέγεται The Theory of Everything. Είναι με τον RJ Mitte από το Breaking Bad, έναν από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad. Breaking Bad, καλησπέρα. Ωραία σειρά. Ωραία σειρά είναι. Φανταστική. Και ναι, πολύ. Εγώ δεν είχα ιδέα. Δηλαδή... Και τι είναι αυτό? Είναι μια μαύρη κωμωδία. Παιδιά, σε ποια γλώσσα είναι αυτή η μαύρη κωμωδία? Γιατί μια Παρίσι άκουσα. Είναι αγγλικά και γαλλικά. Αγγλικά και γαλλικά. Εσύ θα μιλάς αγγλικά ή και αγγλικά και γαλλικά? Και τα δύο. Και τι θα κάνεις εκεί? Τι θα κάνω? Υποδύομαι την Κασάνδρα.
η οποία είναι μια αλαφροίσκιωτη προσωπικότητα. Είναι ένας πολύ καρτουνίστικος χαρακτήρας, γιατί σε κάθε frame, σε κάθε πλάνο, χωρίς να εξηγείται κάπως σεναριακά, έχει διαφορετικό χτένισμα, αλλά ξέρεις, πολύ big χτένισμα. Είναι σουρεάλ, οπότε νομίζω... Μια χαρά. Κωμωδία, κωμωδία. Για πες μου τώρα, τι εύχεσαι να σου φέρει το 14. Τι είναι αυτό που πιο πολύ θα σε ενδιέφερε, μια μεγάλη αγάπη, μια μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο? Νομίζω μια μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο, γιατί αυτό είναι που θα μου έδινε το ζητούμενο, το οποίο είναι ισορροπία, ψυχική ισορροπία. Γιατί το επάγγελμά μας είναι ένα επάγγελμα στο οποίο υπάρχει τεράστια ανασφάλεια. Μπορεί να δουλεύεις ένα χρόνο σε ρί κάθε μέρα, 150 ώρες την ημέρα, και μετά μπορεί να μην δουλέψεις για ένα χρόνο. Οπότε είναι σημαντικό για μένα, σαν άνθρωπος, δηλαδή εγώ είμαι καλά, είμαι καλύτερος άνθρωπος και απέναντι στους υπόλοιπους όταν δουλεύω. Οπότε αυτό είναι που θα ήθελα. Αυτό είναι σημαντικό. Και φυσικά υγεία. Και λίγο και κρίμα υγεία. Όμως για τους υπόλοιπους. Τι είναι, σε περίπτωση που δεν δουλεύεις. Εσείς οι δύο, εγώ μιλάω κανονικά. Εγώ μιλάω πάντα πολύ χαμηλόφωνα. Εσύ άρχισες να την ακολουθείς το χαμηλόφωνο. Δηλαδή... Και εγώ όλο γέρνω προς τα βδόν να ακούσω τι λέτε, δεν ακούω. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όταν διασκεδάζεις, μιλάς καθόλου δυνατά? Είσαι εκφραστική, φωνάζεις, κουνάς χέρια, πάμε και γελάς, ή όλα τα κάνεις έτσι ήρεμα? Όχι, όχι. Άμα θυμώνεις, παιδί μου, φωνάζεις? Ναι, άμα θυμώνω. Η φωνή σου ανεβαίνει καθόλου? Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Δεν θυμώνω συχνά, αλλά όταν θυμώνω. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Βοά. Βοά. Η Αθήνα. Εγώ, παιδιά, πάω να δώσω 2-3 δώρα από την εταιρεία Φολή Φολή και έρχομαι. Πείτε τα λίγο.